Περίπατος είναι λιθίου, το μοντέλο είναι 250 βατ. Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την αγορά μέσω επιδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Τα πρώτα στοιχεία των αιτήσεων στην πλατφόρμα Κινούμε Ηλεκτρικά δείχνουν ότι μέσα σε 18 ώρες απορροφήθηκε το 1 εκατομμύριο ευρώ από τα συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού επιδότησης για το 2020. Ζητάμε να βρούμε κάτι σε σπαστό ηλεκτρικό ποδήλατο για να με βολεύει πιο πολύ με τη δουλειά που είναι κοντά στο κέντρο. Είναι πολύ καλή και μία αφορμή να πάρει ο κόσμος να μπει στην ηλεκτροκίνηση. Όχι μόνο στο ποδήλατο, αλλά και σε σκούτερ και σε αυτοκίνητα κτλ. Για ένα καλό ποδήλατο περίπου από 1.000 ευρώ. Και φτάνουμε μέχρι 2.500 ευρώ ένα πολύ πιο καλύτερο ποδήλατο. Βέβαια δεν σταματάμε και στα 3 και στα 4 και στα 5 χιλιάρικα. Έχει πολύ καλύτερα ποδήλατα, εκεί πέρα είναι εξαιρέσεις. Δεν είναι ο κανόνας. Η κίνηση από Δευτέρα. Έχει αυτές τις μέρες η κίνηση όσο αφορά τις αιτήσεις που κάνουμε και περιμένουμε να ξεκινήσουμε την αγορά του ποδήλατου, γιατί ακόμα είναι στις αιτήσεις. Πρωταγωνιστή ζήτησης αναδεικνύεται το ηλεκτρικό ποδήλατο, καταλαμβάνοντας ποσοστό που αγγίζει το 80%. Ακολουθούν τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα, ενώ καλή επίδοση παρουσίασαν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς μέσα σε μόλις 18 ώρες επιδοτήθηκαν 80, αριθμός που αντιστοιχεί σε αιτήσεις πωλήσεις των τελευταίων ετών. Αυτή τη στιγμή έχει μια έξαρση το ηλεκτρικό ποδήλατο λόγω της πρότασης της κυβέρνησης και της επιδότησης που έχει το ποδήλατο. Με το πολύ καλό ποσό, το ποσοστό το 40%. Οπότε δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος είτε κοντά στα 1.000 ευρώ που είναι ένα μέσο ποδήλατο, είτε στα 2.500 που είναι ένα πολύ καλύτερο ποιοτικά ποδήλατο και πολύ πιο εξελιγμένο ποδήλατο μηχανικά και ποιοτικά στις μπαταρίες του, να μπορεί κάποιος να πάρει ένα ποδήλατο το οποίο τα επόμενα 5 χρόνια να μην έχει κανένα πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δίνουν διευκρινίσεις για τα βασικά βήματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Πρώτα επιλέγει το ποδήλατο που θέλει να αγοράσει. Πρώτα επιλέγει το ποδήλατο. Αφού επιλέξει το ποδήλατο, εμείς θα του δώσουμε ένα χαρτί, μια αίτηση με τα χαρακτηριστικά του ποδήλατου το οποίο έχει επιλέξει ο κύριος να αγοράσει ή η κυρία. Αυτό λοιπόν εμείς το στέλνουμε είτε σε ηλεκτρονικά, είτε ιδιοχείρος, ας πούμε, με σφραγίδα του καταστήματος, σε ηλεκτρονική μορφή, είτε εδώ πέρα με ιδιογράφος, ας πούμε, και αυτό το πράγμα, την αίτηση, την καταθέτει στην πλατφόρμα ηλεκτρικά ποδήλατα. Μπαίνει δηλαδή μέσα στην πλατφόρμα, βάζει τα στοιχεία του και βάζει και την προσφορά του καταστήματος. Και περιμένει την έγκριση. Όταν γίνει η έγκριση, είπαν μέσα σε 10-15 μέρες θα ξεκινήσουν οι εγκρίσεις, θα έρθει να πάρει από εμάς το ποδήλατο, θα πάρει απόδειξη, τιμολόγιο, ας πούμε, ό,τι ζητάει το κράτος μας και με αυτό το χαρτί θα πληρωθεί, ας πούμε, τις επόμενες ημέρες θα πληρωθεί τη διαφορά του ποδήλατου. Το 40% δηλαδή του τιμολογίου που θα έχει στα χέρια του. Το Κινούμε Ηλεκτρικά είναι μια πολύ καλή κίνηση της κυβέρνησης, το οποίο μας έχει βοηθήσει εμάς τουλάχιστον πάρα πολύ, όπως και τον κόσμο, να αποκτήσει ηλεκτροκίνητες μηχανές. Σαφώς θα συμβάλλει και στο περιβάλλον, διότι πέφτουν κατά πολύ οι ρήποι, μηδενίζονται μπορώ να πω οι ρήποι. Λοιπόν, το μόνο που έχει να κάνει ο καταναλωτής είναι απλά να μπει στην πλατφόρμα του Υπουργείου, στο Κινούμε Ηλεκτρικά, να κάνει την εγγραφή του. Εκεί πέρα δηλώνει με μια οικονομοτεχνική προσφορά που του δίνουμε εμείς ποιο μηχανάκι τον ενδιαφέρει να αγοράσει, είτε μηχανή είτε ποδήλατο. Οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην διεύθυνση kinoumeelektrika.ipen.gr.